Πάμε τώρα σε ένα απλή καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας. Πάμε σε ένα βίντεο που είναι χαρακτηριστικό για το θέμα που θα κουβεντιάσουμε. Το επόμενο φιλέτο, ποιος θα το πάρει. Η κυβέρνηση και τα κυρίαρχα μέσα μαζικής ενημέρωσης παρουσιάζουν την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ ως συμφέρουσα για το ελληνικό δημόσιο. Αυτό που δεν λένε, ωστόσο, είναι ότι ο κύριος Σαμαράς, προκειμένου να πουληθεί η δημόσια επιχείρηση αερίου, άλλαξε τους όρους πώλησης μετά τις πιέσεις του κυρίου Αλεξέη Μίλλερ, του επικεφαλής της Gazprom, ώστε το ελληνικό κράτος να εγγυηθεί ανεξόφλητες οφειλές προς τη ΔΕΠΑ ύψους άνω των 400 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά και τις οφειλές που θα προκύψουν τα δύο πρώτα χρόνια μετά την πώληση. Αυτό που δεν λένε επίσης είναι σε ποιους επιχειρηματίες ανήκουν οι οφειλές που θα εγγυηθεί το ελληνικό κράτος. Δεν λένε ότι ο κύριος Σαμαράς εγγυάται για τις οφειλές του κυρίου Μυτιλινέου, ο οποίος με την εταιρεία Αλουμίνιον ΑΕ οφείλει 53 εκατομμύρια ευρώ, με την εταιρεία Corinthos Power οφείλει 54 εκατομμύρια ευρώ και με την εταιρεία Protergia ΑΕ οφείλει 74 εκατομμύρια ευρώ. Δεν λένε ότι ο κύριος Σαμαράς εγγυάται για τις οφειλές του κυρίου Βαρδινογιάννη, ο οποίος με την εταιρεία Motor Oil Δηληστήρια Κορίνθου οφείλει 35 εκατομμύρια ευρώ. Δεν λένε ότι ο κύριος Σαμαράς εγγυάται για τις οφειλές του κυρίου Περιστέρη, ο οποίος με την εταιρεία Ήρων 2 Θερμοηλεκτρικό Σταθμό Βιωτίας του ομίλου ΓΕΚ Τέρνα οφείλει 6 εκατομμύρια ευρώ. Δεν λένε ότι ο κύριος Σαμαράς εγγυάται για τις οφειλές των κυρίων Μπόμπολα και Λάτσι, οι οποίοι με την εταιρεία Ελπέντισον Ενεργειακή ΑΕ οφείλουν 144 εκατομμύρια ευρώ. Δεν λένε ότι ο κύριος Σαμαράς ελπίζει να εισπράξει από την πώληση της ΔΕΠΑ στην καλύτερη περίπτωση 900 εκατομμύρια ευρώ και στη χειρότερη 500 έως 600 εκατομμύρια ευρώ. Και ότι αν εγγυηθεί τις οφειλές, τα δημόσια ταμεία κινδυνεύουν να βγουν ακόμα και ζημιωμένα. Αυτά που δεν λένε θα τα βρείτε στο unfollow που κυκλοφορεί. Ας ελπίσουμε ότι θα το πάρουμε, γιατί σήμερα δεν καταφέραμε να έχουμε πρόσβαση ούτε στον τύπο ούτε στα περιοδικά λόγω των καιρικών συνθήκων. Πάμε στον καλεσμένο μας, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπομονή του. Είναι ο συνάδελφός μου, ο Ελευθέρης ο Χαραλαμπόπουλος, από το Unfollow, υπεύθυνος της έκδοσης. Τι κάνετε? Καλά είμαστε, μακροημερεύουμε. Εγώ έτσι διάβαζα και άκουγα τα εκατομμύρια. Έχετε κάνει ζουμά? Για να λέμε η σούμα των χρημάτων που οφείλουν οι 400, οι συγκεκριμένοι μεγαλοεπιχειρηματίες, ναι, ναι. Η σούμα τους είναι πλησιάζοντας τα 400 εκατομμύρια. Βέβαια, το ποσό αυτό αφορά οφειλές μέχρι το τέλος του 2012. Τώρα οι οφειλές είναι αρκετά πιο αυξημένες. Για παράδειγμα, μόνο η Αλουμίνιον του κύριου Μυτιλινέου, το ποσό που όφειλε στο τέλος του 2012 ήταν 50 εκατομμύρια ευρώ, τώρα είναι τα διπλάσια. Εξού και στη συμφωνία που έγινε μεταξύ του κ. Σαμαρά και του κ. Αλεξέη Μίλλερ, το ποσό που έχει υπολογιστεί για τους μεγαλοφιλέτες είναι 600 εκατομμύρια. Άρα ξέρουν και ας μην λένε τα νούμερα. Ποια είναι πραγματικά για όλους αυτούς. Θέλω να σας ρωτήσω, αναφέρεται στο σχετικό βίντεο ότι ο κύριος Πρωθυπουργός άλλαξε τους όρους του διαγωνισμού. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, να πούμε λίγο την ιστορία στους τηλεθεατές. Πώς ξεκίνησε αυτή η υπόθεση, πότε και ποιοι είναι οι όροι ακριβώς που άλλαξαν, ώστε να δημιουργούνται ίσως γκρίζες ζώνες στα πέριξη της αγοροπολισίας. Καταρχάς να πω ότι για μένα και για τον Φόλο το ξύμορο είναι ότι ο κύριος Πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς, θυμίζει πολιτή, γινώντας όλο τον πλανήτη. Θυμίζει τον αξέχαστο Αυλονίτη, όπου στην ταινία φώναζε «Περάστε κύριο ότι πάρετε ένα τάλιρο». Και είναι αρκετά οξύμορο όταν ο κύριος Σαμαράς συναντιέται ο ίδιος με διευθύνοντες σύμβουλοι και πρόεδρο και προέδρους πολυεθνικών εν ώψη της πώλησης μεγάλων επιχειρήσεων του δημοσίου. Ο κύριος Σαμαράς έχει συναντηθεί τρεις φορές με τον Αλεξέη Μίλλερ, τον διευθύνοντα σύμβουλο της Gazprom, ο οποίος είναι και προσωπικός φίλος του κύριου Πούτιν. Όπως επίσης συναντήθηκε και με τον κύριο Λεωνίδ Λεμπέντεφ της Σύνδεση, η οποία ενδιαφέρεται για τη ΔΕΠΑ. Στην αρχή λέγανε ότι θα κάνει πακέτο πρόταση και για τις δύο εταιρείες, και για ΔΕΠΑ και για ΔΕΠΑ. Τελικά για τη ΔΕΠΑ δεν θα κάνει. Την προηγούμενη εβδομάδα, σας θυμίζω, την προηγούμενη Τετάρτη, ήταν το τρίτο ραντεβού του κύριου Σαμαρά με τον κύριο Αλεξέη Μίλλερ. Οπότε ουσιαστικά συμφωνήθηκαν τα εξής. Πρώτον,
ότι το δημόσιο, το ελληνικό κράτος, η κυβέρνηση κ. Σαμαρά εγγυάται για τα χρέη των μεγαλοφυλετών, τα οποία υπολογίζουν σε 600 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για μεγαλοφυλέτες όπως ο κ. Βαρδινογιάννης, ο κ. Μυπηλινέος, ο κ. Περιστέρης, ο κ. Λάτσης, ο κ. Μπόμπολας. Τα μεγάλα ονόματα της Ελλάδας, δηλαδή. Σημειωτέων ότι ο κ. Βαρδινογιάννης από κοινού με τον κ. Μυπηλινέο θα είναι η δεύτερη πρόταση που θα γίνει για τη ΔΕΠΑ. Κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε δύο προτάσεις. Των Ρώσων, της Γκάζπρομ και του κ. Μυπηλινέου με τον κ. Βαρδινογιάννη. Ωραία, εγώ θέλω να σας ρωτήσω. Είναι κακό ο Πρωθυπουργός να έρχεται σε επικοινωνία με τον Ρώσο Πρόεδρο και οικονομικούς επιτελείς της Ρωσίας προκειμένου να ενδυναμώσει την ελληνική οικονομία? Μισό λεπτό. Ο κ. Σαμαράς δεν ήρθε σε καμία αυτή και σε καμία συνάντηση με τον κ. Πούτιν. Συνάντησε τον φίλο του κ. Πούτιν, ο οποίος είναι διευθύνοντας σύμβουλος πολυεθνικής. Δεν συνάντησε τον κ. Πούτιν. Ναι, είναι οξύμορο και περίεργο ο Πρωθυπουργός της χώρας, ξαναλέω, λες και είναι πολιτής, να συναντιέται μόλις αυτός. Θέλει να σώσει τη χώρα όμως, θα πει κάποιος. Μισό λεπτό. Θέλει να σώσει τη χώρα πώς ακριβώς? Με επενδύσεις. Μισό λεπτό. Τέτοιου τύπου επενδύσεις έχουν γίνει και ξεκίνησαν από τη δεκαετία του 30 με πρωθυπουργό τότε τον κύριο Βενιζέλο. Ναι, τον κύριο Ελευθέριο Βενιζέλο. Όπου τότε στην εποχή που η Ελλάδα πτώχευσε για δεύτερη φορά, ξεπίδησε η Ούλεν και η Πάουερ. Οι οποίες μετά από λίγα χρόνια πτώχευσαν και άφησαν τα χρέη στο ελληνικό δημόσιο. Στη συνέχεια, στη δεκαετία του 90 και στη δεκαετία που τρέχουμε, έχουν κάνει το εξής. Αρχικά ο κύριος Μητσοτάκης, στη συνέχεια ο κύριος Σιμίτης και στη συνέχεια ο κύριος Κωνσταντίνος Καραμαλής πούλησαν τον Σκαραμαντά, τον Αιώριο, την ΑΓΕΤ, τον ΟΤΕ, την Ολυμπιακή, το Διόρυγα του Κορίνθου, ξεπούλησαν όλους τους ειδικούς άξονες, πούλησαν το 48,5% της ΔΕΗ, πούλησαν την ΕΙΔΑΠ, το 38% της ΕΙΔΑΠ, πούλησαν τα ελληνικά πετρέλαια, πούλησαν το 50% του ΟΠΑΠ, πούλησαν την Εθνική Τράπεζα, πούλησαν το αεροδρόμιο, το σπάτο στους Γερμανούς, τη γέφυρα του Ρίου στους Γάλλους, την Αττική Οδό στον Μπόμπολα. Και ρωτώ, πόσο βοήθησε αυτό στην ανάπτυξη και πόσο βοήθησε αυτό στο να μειωθεί το δημόσιο χρέος? Υπενθυμίζω ότι το δημόσιο χρέος αρχές της προηγούμενης δεκαετίας ήταν 130 δισεκατομμύρια ευρώ και τώρα είναι 310 δισεκατομμύρια ευρώ. Όλες αυτές οι αποκατοικοποιήσεις όπως τις ονομάσα στην αρχή, οι μετοχοποιήσεις όπως τις ονόμασε ο κύριος Σιμίτης και οι ιδιωτικοποιήσεις όπως τις ονομάζουμε τώρα, πώς θα τα βοηθήσουν? Γιατί δεν βοήθησαν οι προηγούμενες και θα βοηθήσουν αυτές στη μείωση του δημόσιου χρέους? Σε αυτό δεν απαντάει κανείς. Και όταν τους ρωτάς, η μόνη τους απάντηση είναι τότε δεν τα κάνανε καλά. Εμείς θα τα κάνουμε καλύτερα. Με τον συνάδελφο τον κύριο Σενάκο είχαμε πάρει μια συνέντευξη στον κύριο Δέντια πριν από 3 μήνες. Και όταν τον ρωτήσαμε για το συγκεκριμένο θέμα και του φέραμε το παράδειγμα της GR Power και της Ενέργα που φέσαμε 300 εκατομμύρια το ελληνικό δημόσιο, η απάντηση του κύριου Δέντια ήταν στην αρχή τα κάνουμε λίγο ελληναράδικα. Αστεία. Τι τα κάναμε? Τα κάνουμε λίγο ελληναράδικα στην αρχή, μετά στρώνουμε. 20 χρόνια λοιπόν τα κάνουμε ελληναράδικα. Τώρα θα στρώσουμε. Το ίδιο πάνω κάτω έχει δηλώσει και ο κύριος Λοβέρδος στη συνέντευξη που έχουμε τώρα στον Αλφόλο, την οποία επίσης έχουν κάνει συλλάβει τον κύριο Ζανάκο, ο οποίος πάλι λέει το ίδιο πράγμα, ότι δεν τα κάναμε καλά, τώρα ελπίζουμε να τα κάνουμε καλύτερα. Στην ελπίδα θα τα κάνουμε καλύτερα. Να σας πω κάτι. Από την άλλη, τι θα μπορούσε να ωφεληθεί το ελληνικό δημόσιο και κατ' επέκταση η ελληνική οικονομία και οι πολίτες με την ενίσχυση της ΔΕΠΑ μέσα από τον αμιγός κρατικό μηχανισμό? Μισό λεπτό. Το πρόβλημα με τη ΔΕΠΑ, τη ΔΕΗ, τον ΟΤΕ, την ΕΙΔΑΠ, όλα τα μονοπόλια που είχαμε, αν κοιτάξει κανείς τα τελευταία 10 χρόνια, τις επιχειρήσεις αυτές, αν έχουν κέρδη ή ζημίες, δυστυχώς πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο, διότι όλοι ξεχνάνε να το πούνε ότι έχουν κέρδη. Κέρδη. Άρα λοιπόν, ποιος ο λόγος να πουλάς επιχειρήσεις τις οποίες σου φέρνουν κέρδη? Δεν το καταλαβαίνω. Και μάλιστα σε ποσά τα οποία αγγίζουν την κερδοφορία ενός έτους, όπως πουλήθηκε ο ΠΑΠ. Για ποιο λόγο, του χρόνου, το 2012, το 2013, το 2014, το 2015, όλα αυτά τα λεφτά που μπαίναν στο κρατικό καρβανά και διαχειρίζονταν από το ελληνικό κράτος για εμάς, από πού θα βρεθούν τα λεφτά αυτά? Του χρόνου δηλαδή τα κέρδη που θα φέρει η ΔΕΠΑ και η ΔΕΦΑ ενώ θα έχει πουληθεί, από πού θα έρθουν? Αναφέρεστε στα χρέη των μεγάλων επιχειρηματικών ελληνικών ομίλων. Κάποιος θα πει ότι όπως όλες οι επιχειρήσεις έχουν χρέη, έτσι έχουν και μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι που ωστόσο δίνουν χιλιάδες θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα και τονώνουν την εσωτερική οικονομία. Τι επιδιώκετε, να καταργήσετε την ελληνική επιχειρηματικότητα? Πώς απαντάτε σε αυτό? Η ελληνική επιχειρηματικότητα δεν καταργείται εάν
ζητήσει η ΔΕΠΑ ή οποιοδήποτε άλλο φορέα του δημοσίου τα χρήματα τα οποία οφείλουν οι μεγαλοεπιχειρηματίες. Διότι υπάρχουν και μικροί επιχειρηματίες με 5 και με 10 και με 15 εργαζόμενοι, οι οποίοι επίσης δουλεύουν και παράγουν και δίνουν θέσεις εργασίας, αλλά το ελληνικό δημόσιο. Καταβάλουν όσο μπορούν στις φορές, παρόλα αυτά. Και το ελληνικό δημόσιο του συμπάει για 5.000 ευρώ χρέος και του πηγαίνει σε τμήμα. Υπάρχει και μεγάλη λίστα των μεγαλοφιλετών. Στη μεγάλη λίστα των μεγαλοφιλετών, η οποία έχει βγει τα τελευταία 2 χρόνια, η οποία έχει αρκετά παραπάνω ονόματα μέσα, γιατί αυτά τα χρήματα δεν τα πληρώνουν. Διότι στη ΔΕΠΑ υπάρχει η εξής εξήγηση. Ότι η παραγωγή ενέργειας, όπως είναι ο κύριος Βαρδινογιάννας, ο κύριος Μεντιλινέος, ο κύριος Περιστέρης, ο κύριος Λάτ και ο κύριος Μπόμπολας, καθυστερούν οι πληρωμές στο φτωλαγιέ, στον οποίο παράγουν ενέργεια και πουλάνε. Τα λεφτά του, τα οποία του οφείλει ο Λαγιέ, δεν είναι ούτε τα μισά από αυτά που αυτοί οφείλουν στη ΔΕΠΑ. Αν αφήσουμε αυτό απ' έξω και να ρωτηθούμε το εξής. Γιατί ο κύριος Βαρδινογιάννης, για παράδειγμα, με την εταιρεία Βερδίμα, την αυτιλιακή, εμφανίζεται στη λίστα των μεγαλοφιλετών του δημοσίου εδώ και 2 χρόνια με οφειλές που πλησιάζουν τα 7-8 εκατομμύρια ευρώ. Και η δυσκολία του κ. Βαρδινογιάννη να πληρώσει. Διότι όταν βγήκε αυτή η λίστα με τα νομικά πρόσωπα και αργότερα η λίστα με τα φυσικά πρόσωπα που είναι οι συνολικές οφειλές 45 δισεκατομμύρια ευρώ, 2 μνημόνια μαζί, η απάντηση που δίδεται από τους πολιτικούς είναι αυτά τα λεφτά είναι χαμένα, διότι μέσα έχουμε πτωχευμένες εταιρείες, έχουμε διευθύνοντος σύμβουλες εταιρείες, οι οποίες είναι ηλικιωμένοι καθρέφτες αυτές τις εταιρείες. Εγώ δεν μιλάω για αυτούς. Α ξεκαθαρίσουν τη λίστα. Εδώ μιλάμε για 10-15 συγκεκριμένους μεγαλοεπιχειρηματίες, οι οποίοι διεκδικούν διαρκώς δημόσια έργα, διεκδικούν τώρα και τα μονοπόλια τα οποία πουλάει η ελληνική κυβέρνηση και εμφανίζονται στη λίστα των μεγαλοφιλετών. Για ποιο λόγο. Και το οξύμορο όσον αφορά τη ΔΕΠΑ, για να γυρίσω στη ΔΕΠΑ, είναι το εξής. Το ελληνικό δημόσιο εγγυάται τις οφειλές τους. Εγγυάται και τις οφειλές που θα αποκύψουν τα 2 πρώτα χρόνια. Τις 29 Απριλίου, η ΡΑΕ, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, που ρυθμίζει οτιδήποτε έχει να κάνει με την ενέργεια στην Ελλάδα, δεν μπορούν ούτε οι υπουργοί να παρέμβουν. Με τον νόμο του καλοκαιριού του Αυγούστου του 2011, η ΡΑΕ έχει εξισωθεί, λες και είναι Υπουργείο, και αποφασίζει τα πάντα που αφορούν την ενέργεια. Η ΡΑΕ λοιπόν έστειλε επιστολή προς τη ΔΕΠΑ, την οποία την καλούσε να συμμορφωθεί και να μην πιέζει τους μεγαλοφιλέτες να πληρώσουν και να μην τους κόψει ασφαλώς το φυσικό αέριο γιατί τους απειλούσε, διότι κινδυνεύει η αγορά της ενέργειας να καταρρεύσει. Θέλω λίγο να. Στη συνέχεια, γιατί και αυτό έχει μεγάλη σημασία, στις 13 Μαΐου, ο κύριος Ασημάκης Παπαγεωργίου, σε σύσκεψη που έγινε, αποφασίστηκε να δοθεί ρευστότητα στο ΛΑΓΙΕ συνολικού ύψους 130 εκατομμυρίων ευρώ και επίσης η ΔΕΗ να δανειστεί 190 εκατομμύρια ευρώ με κρατικές εγγυήσεις από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Άρα, το ελληνικό δημόσιο θα δανειστεί, θα εγγυηθεί για να βρει χρήματα ΛΑΓΙΕ, να πληρώσει για το ρεύμα το οποίο του πουλάει ο κύριος Μπόμπολος, ο κύριος Βαρδινογιάννης, ο κύριος Λάτσης, ο κύριος Μητυλινέος κτλ. Για να πληρώσουν και στη συνέχεια θα εγγυηθεί εκ νέου και για τα χρέη που έχουν. Και ρωτώ εγώ, αν εγώ ήμουν μεγαλοφιλέτης προς τη ΔΕΠΑ και το ελληνικό δημόσιο εγγυάται, και τι να πάω να πληρώσω. Εδώ υπάρχουν μεγαλοεπιχειρηματίες οι οποίοι πρόσφατα αγόρασαν τον ΟΠΑΠ, οι οποίοι χρωστάνε τουλάχιστον 10 εκατομμύρια ευρώ στο ελληνικό δημόσιο εδώ και 20 χρόνια. Και δεν του ενοχλεί κανείς. Υποτίθεται θα μπορούσαν κανονικά να συμμετέχουν σε μια τέτοια αγοροπολισία. Αν για ένα μικρό έργο χρειάζεσαι φορολογική ενημερότητα και να μην έχεις χρέη ούτε προς ασφαλιστικά ταμεία, ούτε προς το ελληνικό δημόσιο, πολλό μάλλον δε, για τέτοια έργα, τέτοια φιλέτα, θα πρέπει οι συνεταίροι, οι εταίροι, να είναι άνθρωποι οι οποίοι αποδεδειγμένοι να συνεπείς τις υποχρεώσεις τους. Εδώ διαφαίνεται το εξής. Πουλήθηκε ο ΠΑΠ με μόνο μία πρόταση από εταιρεία. Τώρα είναι η δεύτερη μεγάλη πώληση που γίνεται και κατά πάσα πιθανότητα θα είχαμε μία σοβαρή πρόταση στο εξωτερικό. Η διευκόλυνση προς τους μεγαλοφιλέτες γίνεται για να υπάρχει και δεύτερη πρόταση. Δεν ενδιαφέρεται και τόσο πολύ και ο κ. Μητυλινέας, τον κ. Βαρδινογιάννη να πάνε να πάρουν τη ΔΕΠΑ. Η πρόταση γίνεται για να μην υπάρχει πρόταση ξανά από τον ΟΠΑΠ για μία. Ενώ ο κ. Σαμαράς ταξιδεύει στην Κίνα, ταξιδεύει στο Ντουμπάι, ταξιδεύει στο. Στο Κατάρ δεν ταξίδεψε, νομίζω ότι ήταν η Καταργιανή εδώ, δεν είμαι σίγουρος, δεν θυμάμαι. Και για πήγε και ήρθε, ναι, αλλά. Πήγε και ήρθε για να διαλαλεί την πραγμάτια του, για να σώσει τα δημόσια ταμεία, για να αποτρέψει το
το Τιτανικό, για να σώσει την οικονομία, για να αντιμετωπίσει τα ελλείμματα, όλα αυτά τα σχετικά τα οποία 20 χρόνια τα κάνουν πουλώντας επιχειρήσεις του δημοσίου και δεν έρχεται. Και ο Σαμαράς επιμένει να το κάνει. Και πουλιέται η ΔΕΠΑ και έχετε μία εταιρεία, μία πολυεθνική. Και αυτή η έχει συναντηθεί 3 φορές με τον Πρωθυπουργό και έχει απαιτήσει, γιατί το οξύμορο δεν είναι ότι το ελληνικό δημόσιο αποφασίσει ξαφνικά ότι δεν μπορώ να πουλάω μια επιχείρηση με χρέη, κάτι πρέπει να κάνω. Είναι ότι έχουν οι Ρώσοι και το ζητάνε. Άρα έχουν εσωτερική πληροφόρηση. Έχουν εσωτερική πληροφόρηση και έρχονται και απαιτούν και ο Πρωθυπουργός της χώρας αλλάζει τους όρους της συμφωνίας πώληση. Διότι δεν είναι μόνο οι μεγαλοφιλέτες. Είναι και οι εγγύησεις του δημοσίου που ενώταν 20% τις περιορίζει το 10% και αυτό με την προϋπόθεση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πει ναι στην πώληση της ΔΕΠΑ. Όπως επίσης μπαίνει όρος μέσα ότι αν γυρίσουμε στη δραχμή υπάρχει ρήτρα δραχμής, όπως υπάρχει ρήτρα μέσα στη νέα συμφωνία ότι αν αλλάξει η φορολογία σε σχέση με τις επιχειρήσεις, αυτοί έχουν δικαίωμα να φύγουν. Τι είναι αυτό? Τι πουλάς, τη ΔΕΠΑ στην Ελλάδα ή τη ΔΕΠΑ στην Ουγκάντα? Θέλω λίγο να μεταφέρω τα μηνύματα ενός πολίτη. Οι επίδοξοι επενδυτές, το επενδυτές σε εισαγωγικά, δεν θέλουν τη ΔΕΠΑ για την εγχώρια αγορά, που είναι μικρή μπροστά στις ποσότητες που πουλούν στην Ευρώπη και την Ασία, εννοεί την αγορά φυσικού αερίου προφανώς, αλλά για την ετότητα κύρια άσκησης πολιτικής επιρροής στην ευρύτερη περιοχή. Οι Ρώσοι θέλουν να εξωτερώσουν τον ενδυνάμει ανταγωνιστή τους που ελέγχει τα κοιτάσματα της Κασπίας. Η κυβέρνηση θα περιμένει να δει τι αποφάσεις θα πάρουν διαχειριστές του κοιτάσματος σαν ταινίες 2, δηλαδή θα επιλέξουν μεταξύ Nabucco, West και TAP, TAP, και μετά θα προχωρήσουν στην επιλογή του πλειοδότη για την πώληση της ΔΕΠ. Εγώ να πω ότι το State Department εδώ και μήνες είχε βγάλει ανακοίνωση στην οποία έλεγε ότι δεν πρέπει η ελληνική κυβέρνηση να πουλήσει το φυσικό αέριο, τη ΔΕΠΑ και τη ΔΕΦΑ προς τους Ρώσους, γιατί οι Ρώσοι αποκτούν ουσιαστικά μονοπωλιακά το τι πουλιέται στην Ευρώπη, διότι έχουν και τον αγωγό από πάνω στην οδηγία, αποκτούν και από κάτω τον αγωγό της ΔΕΦΑ. Είναι και ένας από τους λόγους, νομίζω, τουλάχιστον έτσι λέει το διπλωματικό ρεπορτάζ, που οι Αμερικανοί και ο πρόεδρος, ο κ. Ομπάμα, δεν δέχτηκαν να δει τον κ. Σαμαρά. Είδε όμως τον Ερντογάν πολλές φορές. Είδε τον Ερντογάν πολλές φορές και φύγαν και αγκαλιασμένοι και αγαπημένοι με τον κ. Σαμαρά, και έκαναν δέχεται να το δει. Και τότε ο κ. Σαμαράς λέει: οι Αμερικανοί ανατρέπουν τον Σαμαρά. Το έχει πει ο κ. Καραμανλής. Οι Αμερικανοί ανατρέπουν τον Καραμανλή. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό. Την ιστορία του, οι Αμερικανοί ανέτρεψαν τον Σαμαρά και οι Αμερικανοί ανέτρεψαν τον Καραμαλή και οι Αμερικανοί τώρα θα ανατρέψουν τον Σαμαρά και αν ο κύριος Τσίπρας είναι το καλό παιδί των Αμερικανών, είναι μια ιστορία η οποία είναι για τις λαϊκές γειτονιές να συζητιέται. Εδώ υπάρχει ελληνικός λαός που ψηφίζει. Λυπάμαι, αλλά γράφεται σε blog συναδέλφων, το ξέρετε πολύ καλά, ως πολιτικό επιχείρημα. Τα blog των συναδέλφων που γράφεται, όπως είναι τα blog των συναδέλφων που βγαίνουν στα δελτία το βράδυ των 8, είναι αυτοί που πανηγυρίζουν. Είναι τα ίδια πρόσωπα, είναι αυτοί που πανηγυρίζουν για την πώληση της ΔΕΠΑ και όλων των εταιριών του δημοσίου, γιατί θα έρθει έτσι η ανάπτυξη, θα μειωθεί το χρέος. Και υπενθυμίζω ότι ο κ. Πετεντέρης, όταν έβγαλε το βιβλίο του πριν από 3 μήνες, ευθαρσός σε συνέντευξή του είπε ότι όταν ξεκίνησε το μνημόνιο του ζήτησε να βάλει πλάτη, ενώ ήξερε ότι έλεγε ψέματα ότι βγαίνει το δημόσιο χρέος, είπε ψέματα. Και ο κ. Πετεντέρης κάθε βράδυ πήρε στον αντίο των 8 και μας κάνει κατήχηση. Θα κάνουμε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα υποχρεωτικά για το πακέτο των διαφημίσεων. Χαμογελώ με αυτό που συζητάμε, γιατί σήμερα το πρωί, κάνοντας το ρεπορτάζ για την πυρκαγιά τη μεγάλη, μου είπε ένας άνθρωπος, μικροβιοτέχνης, ευτυχώς που υπάρχουν και οι εκπομπές και στην περιφέρεια, διότι όταν βλέπουμε ειδήσεις στα δελτία ειδήσεων στην Αθήνα, έχουμε την αίσθηση ότι είμαστε σε ένα ρόζο σύννεφο και ζούμε όλοι πολύ ευτυχισμένοι. Θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Αντιρρήσιμα στον αέρα, να δώσουμε και ένα μήνυμα που μας έστειλε ο Τάσος Νικολάου από τον Ιστιοπροϊκό Όμιλο Χανίων για τα καιρικά. Στη Σούδα, λέει, ο Νοτιάς σήκωσε κότρο 10 τόνων από τη βάση του και το πέταξε με το πλάι σαν να ήταν χαρταετός. Νομίζω ότι έχει δίκιο ο Τάσος. Είμαστε τυχεροί που δεν είχαμε ανθρώπινα θύματα. Πρέπει να αποκατασταθούν άμεσα οι επισκευές στα σπίτια της πενταμελούς οικογένειας που τώρα φιλοξενείται από τον Δήμο Χανίων και επίσης το φτωχό σπιτάκι με σκεπή από Ελενίτ οικογένειας στο Δήμο Πλατανιά. Η σκεπή έφυγε πάνω από τα κεφάλια του στις 2 το πρωί. Πάμε στον καλεσμένο μας που είναι ο εκδότης, ο υπεύθυνος έκδοσης του περιοδικού Unfollow. Ελπίζουμε να το έχουμε αύριο στα Χανιά και να το ξεφυλίσουμε. Ο κύριος
Στα Χανιά βρίσκεται το unfollow την Τρίτη πάντως. Δεν το βρήκα γι' αυτό. Ίσως είχε εξαντληθεί. Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό. Εμένα μου είπαν του λόγου νοτιά δεν ήρθε το περιοδικό. Πολύ πιθανό να ισχύει γι' αυτό, αλλά μετά από δύο μέρες να μην έχει έρθει λόγω νοτιά. Τέλος πάντων, αν έχει εξαντληθεί, καλό είναι. Κάπου θα το βρω στα Χανιά πάντως. Κυκλοφορεί ήδη λοιπόν από την Τρίτη στα Χανιά. Και συζητάμε για την ΔΕΠ. Υπάρχει ένα ερώτημα για εσάς, κύριε Χαραλαμπόπουλε, από έναν τηλεθεατή. Τι άποψη έχετε για το παρακάτω σενάριο? Εκχώρηση ελληνικού έναντι 1 ευρώ με δέσμευση για επενδύσεις 50 δις ευρώ και 10.000 θέσεις εργασίας. Ποιος θα δεσμευτεί? Το θέμα είναι, ακόμα και αν το πουλήσεις για ένα ευρώ το ελληνικό, το θέμα είναι ποιος θα δεσμευτεί και αν υλοποιήσει τους όρους της συμφωνίας. Γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι όταν πουλάμε, όπως έχει αποδειχθεί τα τελευταία χρόνια, συνήθως οι μεγαλοεπιχειρηματίες οι οποίοι επενδύουν, στο τέλος δεν πληρώνουν. Ναι, αυτό ήθιστε στην Ελλάδα. Και όχι μόνο εδώ που τα λέμε. Κοιτάξτε, και το θέμα είναι για τι θέσεις εργασίας αναφερόμαστε. Το λέω γιατί υπάρχει το παράδειγμα της Κόσκο. Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ στο Φόρο που κυκλοφορεί του κ. Μπατικιώτη. Εγώ θα πω για την Κόσκο το εξής, γιατί την πολυδιαφημίζουν τα τελευταία χρόνια. Πήγε ο κ. Σαμαράς στους Κινέζους. Όταν γύρισε ο κ. Σαμαράς από την Κίνα, γέμισαν πάλι τα δελτία των 8 με τις επενδύσεις των Κινέζων. Φτιάξαμε μια γέφυρα εδώ, πετάξαμε μια γέφυρα από εκεί. Έχω να πω το εξής. Οι εργαζόμενοι που δουλεύουν στην Κόσκο, ξέρει κανείς υπό ποιες συνθήκες δουλεύουν? Γνωρίζουν ότι ο ανώτατος μισθός είναι 600 ευρώ? Γνωρίζουν ότι υπογράφουν συμβόλαια μυστικότητας? Γνωρίζουν ότι υπογράφουν συμβόλαια μετακίνησης, αν η Κόσκο θέλει να τους πάει στο Βόλο, στην Πάτρα ή στην Κρήτη, με 600 ευρώ είναι υποχρεωμένοι να μετακινηθούν και να πάνε να δουλέψουν? Διότι μιλάμε συνέχεια για το μοντέλο της Κίνας και τη φοβερή ανάπτυξη που τρέχει η Κίνα, αλλά δεν κοιτάει κανείς από κάτω τους εργαζόμενους στην Κίνα πώς δουλεύουν, γιατί οι εργαζόμενοι της Κόσκο έχουν κινέζοποιηθεί. Δηλαδή τώρα εμείς θα αναρωτιόμαστε αν οι μισθοί μας θα είναι κινέζικοι ή βουλγαρικοί. Ουσιαστικά εκεί μας πάνε, αν δεν το με. Πριν από 4-5 μήνες, ο πρώην πρόεδρος και διευθύνοντας σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, αυτός ο κύριος φοβερός Golden Boy, κύριος Αθανασόπουλος, είχε δηλώσει στην εφημερίδα Financial Times: ελάτε να επενδύσετε στην Ελλάδα, το σύγχρονο Ελντοράντο. Το σύγχρονο Ελντοράντο λοιπόν είναι στην Κόσκο. Το σύγχρονο Ελντοράντο θα το κάνουν παντού. Λοιπόν, θα δούμε. Θέλω να κάνουμε μια έτσι προσέγγιση των επόμενων μέτρων που η Κομισιόν έχει επίσημα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ανακοινώσει ότι πρέπει να ληφθούν στην Ελλάδα. Το επόμενο μνημόνιο, όπως λένε οι καγιές γλώσσες, κάτι που ξορκίζει η κυβέρνηση, η οποία λέει ότι με τις επενδύσεις και το νέο κούρεμα θα αποφευθούν τα νέα μέτρα. Θέλω λοιπόν να σταθούμε σε όλο αυτό το πακέτο που λέγεται επόμενα μέτρα, ναι ή όχι. Ο κ. Προβόπουλος σήμερα προβλέπει περαιτέρω ύφεση της οικονομίας και άνοβο της ανεργίας. Θέλω να πω κάτι πριν περάσω αυτό για τις πυρκαγιές και να θέσω ένα ερώτημα το οποίο δεν ασχολείται κανείς. Ασχολούνται όλοι με τη λίστα Λαγκάρντ και τον κύριο Παπακοσταντίνου. Δεν ασχολείται κανείς όταν ο κύριος Παπακοσταντίνου ως υπουργός οικονομικών πήρε τα λεφτά που είχαν μαζευτεί από τον ελληνικό λαό για τους πυρόπληκτους και άρχισαν να μετακινεί από λογαριασμού σε λογαριασμού και τα άρχισε στο μνημόνιο. Δεν ήταν λίγα λεφτά, πολλά έκανε. Γι' αυτό δεν απαντάει κανείς. Θέλω να πω ότι η κυβέρνηση κύριο Σαμαρά μαζί με την αρρωγή του κύριου Βενιζέλου. Μιλάμε για πολιτικούς οι οποίοι και κόμματα, τα οποία δεν ήταν από παρθενογέννηση, αυτοί κυβερνούν. Οι ίδιοι άνθρωποι που κυβερνούν εδώ και 30 χρόνια, οι ίδιοι άνθρωποι έρχονται να δώσουν τις λύσεις. Οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν απαντάνε πού πήγαν οι βαλίσσες της Siemens, οι ίδιοι άνθρωποι μιλάνε για διαπλοκή και οι ίδιοι άνθρωποι πουλάνε σε επιχειρήσεις του δημοσίου, παντού. Πουλάνε φράγματα, πουλάνε κτίρια, πουλάνε παραλίες, πουλάνε νησιά. Και το ερώτημα που τίθεται, από πού ήρθαν αυτά, τα φέρανε από σπίτι και τα πουλάνε? Ο κ. Σαμαράς, όταν βγήκε πέρυσι το καλοκαίρι, βγήκε στον προεκλογικό του αγώνα μιλώντας ότι θα ξεπουλήσει όλη την ελληνική περιουσία και μάλιστα σε τιμές κόστους. Δεν θυμάμαι πέρυσι το καλοκαίρι ο κ. Σαμαράς να είχε το ρόλο που έχει τώρα του κ. Αυλονίτη, ότι πάρε το κατάλληλο, γυρίζει όλο τον κόσμο. Όσον αφορά τα νέα μέτρα και την ανεργία, η ανεργία έχει φτάσει 28%. Φέτος προβλέπεται πάλι ύφεση, η οποία σήμερα διορθώθηκε λιγάκι, πήγαινα δύο μονάδες επάνω η ύφεση. Πήγε στο 4,5 με 5%.
Και του χρόνου λένε θα έρθει η ανάπτυξη. Κάθε χρόνο έχουμε ύφεση, τα τελευταία 6 χρόνια. Αυτό έχει να συμβεί, μάλλον δεν έχει συμβεί ποτέ στην Ελλάδα. Δεν συνέβη ούτε την εποχή της κατοχής. Δεν συνέβη ούτε το 1932 που πτωχεύσαμε. Δεν συνέβη ούτε το 1897 στην πρώτη πτώχευση. Έχουμε 6 χρόνια ύφεση. Έχουν φτάσει οι άνεργοι στο 30% καταγεγραμμένοι. Η ανεργία στους νέους στο 65%. Ο ενεργός πληθυσμός, ο οποίος δουλεύει, είναι πολύ λιγότερος από τον πληθυσμό που δεν δουλεύει. Υπάρχουν 3,5 εκατομμύρια Έλληνες που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας και οι άνεργοι, σύμφωνα με μελέτες που έχουν γίνει, το είχα πει και την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε για το μνημόνιο, για να απορροφηθούν, θα πρέπει η Ελλάδα να τρέχει με 6 μονάδες κάθε χρόνο ανάπτυξη για τα επόμενα 10 χρόνια για να απορροφηθούν οι άνεργοι. Τόσο ανάπτυξη έχει μόνο η Κίνα. Προφανώς γι' αυτό πήγε ο Σαμαράς και για να του πει το μυστικό πώς θα τρέξει το χρόνο με 6% ανάπτυξη. Επομένως, εσείς βλέπετε ότι πάλι θα οδηγηθούμε σε πακέτο μέτρων. Το νέο πακέτο μέτρων έχετε ήδη. Ούτως ή άλλως το πρόβλημα με τα ασφαλιστικά ταμεία έχει προκύψει. Περιμένουν και το τραβάνε από τα μαλλιά, διότι έχουμε τις γερμανικές εκλογές και οι Γερμανοί δεν θέλουν συζητήσεις για νέα μνημόνια πάλι στον Νότο και κυρίως στην Ελλάδα. Και όλα αυτά που ο κύριος Σόιμπλε έχει αρχίσει και λέει για την δανειοδότηση των επιχειρήσεων στον Νότο, διότι δεν μπορούν να επιτρέψουν άλλο την ανεργία κυριαρχή. Το κύριος Σόιμπλε πρώτα πρέπει να απαντήσει τι θα γίνει με τα λεφτά των καταθετών, αν προκύψει πρόβλημα στις τράπεζες. Διότι κανείς δεν μιλάει γι' αυτό. Ουσιαστικά με αυτό που έγινε στην Κύπρο, παγιώνεται ότι αν μια τράπεζα έχει πρόβλημα, θα κόβονται τα λεφτά των καταθετών και το όριο το οποίο έχουν θεσπίσει είναι 100.000 ασφαλισμένα χρήματα. Από εκεί και πέρα το χάος. Και το λέω αυτό γιατί κανείς δεν μιλάει για δεύτερο σχέδιο. Κανείς δεν τολμάει να μιλήσει για δεύτερο σχέδιο. Κανείς δεν μιλάει ότι μπορεί να υπάρχει και άλλη λύση πέρα από το μαστίγιο να μείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κάτω από το ευρώ. Εκεί τώρα υπάρχει και μια άλλη διάσταση πολιτική. Υπάρχει το διείσταντι απόψεις. Το ένα σκέλος είναι αυτό που λέει μπορούμε με ευρώ χωρίς λιτότητα και μνημόνια, ο κύριος Τσίπρας. Το άλλο σκέλος είναι ο κύριος Αλαβάνος που λέει ας πάμε στη δραχμή διότι δεν θα είναι πιο επώδυνη η επάνωδός μας σε μια δραχμή σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν σήμερα. Και ο κόσμος είναι αρκετά μπερδεμένος. Φαίνεται δηλαδή ότι η αριστερά αυτή τη στιγμή, την πιο κρίσιμη στιγμή, δεν μπορεί να εμφανίσει ένα κοινό αποφασιστικό μέτωπο. Για να μπορείς να διαπραγματευτείς, πρέπει να έχεις ούτως ή άλλως σχέδιο Β, όποιο κόμμα και να είσαι. Είτε λέγεσαι Νέα Δημοκρατία, είτε ΠΑΣΟΚ, είτε ΔΙΜΑΡ, είτε ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, είτε όχι, εντάξει, αλλά τα κόμματα εξουσίας είναι σαφές ποια κατεύθυνση έχουν. Δεν μπορείς, όταν όμως δεν έχεις σχέδιο Β και ο αντίπαλος το βλέπει, διότι το δημιουργεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση αντίπαλοι είναι. Όταν βλέπουν ότι δεν έχει σχέδιο Β, ουσιαστικά σε σέρνουν εκεί που θέλουν να σε σύρουν. Αυτά που κάνει τώρα ο κύριος Σόιμπλε και η αξιολόγηση, ουσιαστικά είναι χαϊδεματάκια και βοηθηματάκια για να κρατάμε τον κύριο Σαμαρά στην εξουσία. Γιατί το λέω αυτό, διότι πριν από λίγες μέρες, ένα-δύο οίκη αξιολόγηση από σκουπίδια μας κάνανε σκουπίδια συν. Και πανηγυρίζαμε. Το πρόβλημα είναι το εξής. Γιατί κανείς δεν αναρωτιέται οι οίκοι αξιολόγηση που μας αναβάθμισαν. Αν συνεργάζονται με το ΤΑΙΠΕΔ και σε ποιες εταιρείες δίνουν τις συμβουλές τους. Α, σε αυτό συμφωνήσουμε και έχουμε κάνει και παλαιότερα εκπομπή για το ρόλο των οίκων αξιολόγησης. Με τι αμοιβές μας αξιολογούσαν Α. Πέρα από τις αμοιβές, οι οίκοι αξιολόγησης σε αυτή την εποχή συνεργάζονται με το ΤΑΙΠΕΔ. Είναι σοβαρό αυτό που λέτε και το καταλαβαίνω απολύτως και νομίζω προφανώς θα το κουβεντιάσουμε και στο εγγύς μέλλον. Πρέπει να σας αποχαιρετήσω, πρέπει να κλείσω την εκπομπή. Ακολουθεί η εκπομπή στο κόκκινο. Θέλω να ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Στο Unfollow οι λεπτομέρειες που κυκλοφορεί από την Τρίτη και στα Χανιά, θα το βρω εγώ. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή. Ευχόμαστε να έχετε ένα πολύ ευχάριστο απόγευμα. Όλες οι εξελίξεις γύρω από τις πυρκαγιές, στις εκπομπές μας και στα δελτία ειδήσεων. Γεια και χαρά σας. We don't need